Οι χώρες των BRICS θέλουν να δημιουργήσουν ένα καινούριο νόμισμα το οποίο θα στηρίζεται σε χρυσό και άλλα μέταλλα και έτσι να αντικαταστήσουν το αμερικάνικο δολάριο ως το παγκόσμιο αποθεματικό συνάλλαγμα για παγκόσμια χρήση. Άλλες 19 χώρες θέλουν να ενταχθούν στις χώρες των BRICS. Η Αργεντινή έχει συμφωνήσει επίσημα να χρησιμοποιεί το Yuan, το κινέζικο νόμισμα δηλαδή, για εισαγωγές από την Κίνα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας συμφώνησε επίσημα στην δημιουργία ενός νέου νομίσματος. Και το αμερικάνικο δολάριο έχει χάσει επίσημα πάνω από το 30% της χρήσης σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία 23 χρόνια, όπου το 10% από αυτό είναι μόλις το τελευταίο 1,5 χρόνο. Οι αλλαγές στη γεωπολιτική και στην οικονομία τρέχουν με απίστευτους ρυθμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ενώ έχω κάνει αρκετά βίντεο τελευταία όπου σας έχω ενημερώσει για την γεωπολιτική και την οικονομία αυτή τη στιγμή πώς αλλάζει, δεν πίστευα ότι θα χρειαζόταν τόσο σύντομα να ανακαλύψω αυτό το θέμα, αλλά πλέον με όλα αυτά όσα συμβαίνουν, θα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει για να μπορούμε να ανταποκριθούμε και εμείς λοιπόν κατάλληλα και να κάνουμε τις στρατηγικές πάνω σε αυτό. Και έτσι λοιπόν κάνω έρευνα καθημερινά και σας κρατάω ενήμερος από αυτό το κανάλι και από το Andreo Academy και κρυπτονέα.gr. Και όποιος θέλει να είναι ενήμερος σε καθημερινή βάση για όσα συμβαίνουν, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα, πατήστε και δίπλα στο καμπανάκι για να λάβετε ειδοποίηση όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα ένα-ένα, το τι συμβαίνει πραγματικά με αυτή την κατάσταση. Γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις, κάποιοι έχουν συγχυστεί και έχουν φοβηθεί τώρα γιατί έχουν προτρέψει τον κόσμο να επενδύσει σε ETFs και μετοχές κτλ. Και θέλουν να πιστεύουν ότι δεν θα χαθεί το δολάριο. Σίγουρα δεν θα χαθεί σε μια νύχτα, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε το τι πραγματικά συμβαίνει και να μην τυφλωθούμε από διάφορες πεπιθήσεις και τέτοια. Πρώτον, τον Αύγουστο του 2023, σε λίγους μήνες δηλαδή από τώρα, θα βρεθούν στο Cape Town οι χώρες των BRICS που είναι Ινδία, Κίνα, Βραζιλία, Νότια Αφρική και Ρωσία για να συζητήσουν για την έκδοση και του καινούριου νομίσματος που θα είναι backed από. Θα στηρίζεται σε χρυσό και άλλα μέταλλα και έτσι λοιπόν θα είναι πιο σταθερό και θα έχει μεγαλύτερη ασφάλεια εναντί του δολαρίου. Αλλά αυτό που δημιουργεί πλέον μεγαλύτερη ασφάλεια δεν είναι απαραίτητα ο χρυσός και τα μέταλλα, αλλά είναι η πολιτική αυτών των χωρών και η ηγεσία αυτών των χωρών που έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερη ασφάλεια στις άλλες χώρες και γι' αυτό άλλες 19 χώρες δήλωσαν πρόσφατα ότι θέλουν να ενταχθούν στις χώρες των BRICS, 13 από αυτές επίσημα και άλλες 6 από αυτές ανεπίσημα. Και εκτός από αυτό, οι χώρες των Middle East θέλουν να συνεργαστούν με τις χώρες των BRICS είτε άμεσα είτε έμεσα, είτε να ενταχθούν σε αυτό είτε όχι, και αυτό το έχω αναλύσει ήδη σε προηγούμενα βίντεο. Το αμερικάνικο δολάριο χάνει με πάρα πολλούς τρόπους αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο λόγω των χώρων των BRICS κτλ. Και θα σας δώσω κάποια επιπλέον στοιχεία σε αυτό το σημείο. Όταν το 44 το αμερικάνικο δολάριο έγινε το παγκόσμιο αποθεματικό συνάλλαγμα, οι κεντρικές τράπεζες διάφορων χωρών είχαν μεγάλη ποσότητα του δολαρίου στο χαρτοφυλάκιό τους για λόγους ασφάλειας κτλ. Και γενικώς λοιπόν όπως έχει κάθε κεντρική τράπεζα assets στο πορτφόλιό του. Αυτό όμως άλλαξε σταδιακά και ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια οι κεντρικές τράπεζες διάφορων χωρών έχουν όλο και λιγότερο δολάριο, γιατί έχουν κάνει το λεγόμενο diversification και έχουν πλέον και άλλα assets όπως το χρυσό, μετοχές κτλ. Και λιγότερο δολάριο. Από το 2001 μέχρι το 2020 αυτό έπεσε από 75% στο 55%. Και από όταν η Αμερική ξεκίνησε να βάζει κυρώσεις στην Ρωσία μαζί με την Ευρώπη κτλ., η χρήση του δολαρίου έπεσε από το 55% στο 47%. Και πλέον με τις τρέχουσες αλλαγές όπου βλέπουμε την Κίνα να προσπαθεί να κάνει συνεργασίες με την Σαουδική Αραβία, με Ιράν, με Ινδία, με όλες τις χώρες κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό τρέχει με απίστευτους ρυθμούς και πλέον θα υπάρχει όλο και λιγότερη χρήση του δολαρίου. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει μια κυβέρνηση στην Αμερική που να μπορεί να κρατήσει τις σχέσεις με τις χώρες πέρα από αυτές που έχει κρατήσει, όπως είναι Αγγλία σε κάποιο βαθμό, Ευρώπη, Καναδάς, Αυστραλία κτλ. Όπου και αυτό είναι ζήτημα αν θα τα κρατήσει και για πολύ, γιατί θα αλλάξουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Ήδη έχουμε κινήσεις όπως αυτή του Μακρόν που πήγε στην Κίνα και τον έπεισε ο άλλος να πει ότι θα πρέπει να ανεξαρτοποιηθεί η Ευρώπη από την Αμερική. Και η δήλωση του Μακρόν ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα του Προέδρου της Κίνας. Και πλέον όλα αυτά που σας λέω είναι γνωστά. Είναι όλες οι πληροφορίες στο ίντερνετ και μπορείτε να τις μελετήσετε ανά πάσα στιγμή. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση γιατί τα mainstream media και τα sites και όλα αυτά που γράφουν για τα οικονομικά και για τη γεωπολιτική κτλ.
κτλ. Έχουν πολύ αδύναμη πληροφορία και δεν έχουν αρκετές αναλύσεις. Και για την αποδολαριοποίηση πλέον μιλάει πάρα πολύ κόσμο. Η ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρ, που δεν συμπαθούμε και πολύ, έχει ανακοινώσει λοιπόν ότι αναμένει, βλέπει την αποδολαριοποίηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ το ίδιο, ένας πρώην υποψήφιος πρόεδρος, ο Ρον Πολ το ίδιο, η Χίλιαρη Κλίντον, την οποία και πάλι τόσο φυλάξει, και αυτή βλέπει ότι πάει να γίνει αποδολαριοποίηση και πάρα πολλοί άλλοι κόσμοι που θα μπορούσαν να τους δείτε ανά πάσα στιγμή. Και το θέμα της αποδολαριοποίησης δεν είναι ότι εγώ ή κάποιος μισεί το δολάριο και λέμε θέλω να πέσει και τα διάφορα. Αυτό είναι βάσει των στατιστικών στοιχείων και τις αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή που φαίνεται ξεκάθαρο ότι κλειστράει από την Αμερική και από τις καταστάσεις που είχαμε μέχρι τώρα και χτίζονται καινούριες συμφωνίες και αλλάζουν τα πράγματα. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή Ρωσία, Κίνα, Νότια Αφρική και όλες αυτές τις χώρες, Σαουδική Αραβία και όλα αυτά εκμεταλλεύονται την αδυναμία της ηγεσίας της Αμερικής. Είναι τόσο απλό. Και αυτή τη στιγμή κερδίζουν χωρίς να κάνουν κάποια ιδιαίτερη μεγάλη προσπάθεια έναντι σε αυτού. Βέβαια, έχουμε και έναν πόλεμο στη μέση όπου αναμένεται και υπάρχει πιθανότητα να κορυφωθεί και να φτάσει μέχρι και σε πυρηνικό πόλεμο. Που εύχομαι να μην γίνει χτύπα ξύλο, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε και τραγικά αποτελέσματα. Σε μισή ώρα θα μπορούσαν η Αμερική και η Ρωσία να εξαφανίσουν μια την άλλη. Ζούμε σε τρελούς καιρούς, λοιπόν. Και μετά, άλλη μια αδυναμία στο σύστημα αυτό είναι επίσης και η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος στην Αμερική. Είδαμε ήδη τρεις τράπεζες να καταραίουν και έχουμε και την τέταρτη επίσημα, και ας μην το έχουν ανακοινώσει επίσημα. Έχουμε τη First Republic Bank, όπου είχε πάνω από 100 δισεκατομμύρια αναλήψεις αυτή τη χρονιά και η μετοχή της πριν δύο μέρες έπεσε 50% κάτω και πλέον λένε ότι μάλλον θα την εξαγοράσει, θα την κατακτήσει η κυβέρνηση, κάτι τέτοιο, γιατί ουσιαστικά δεν έχει κάποια άλλη ελπίδα αυτή τη στιγμή να σωθεί αυτή η τράπεζα και δεν είναι η μόνη. Αλλά με την κατάρρευση άλλης μιας τράπεζας υπάρχει μεγαλύτερη ανασφάλεια και ανησυχία για το αμερικάνικο δολάριο και την οικονομία της Αμερικής ταυτόχρονα. Και όταν οι άλλες χώρες ανά τον κόσμο βλέπουν την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος στην Αμερική και όλα αυτά να συμβαίνουν, τι νομίζετε ότι θα κάνουν? Θα εμπιστευτούν και θα συνεχίσουν να έχουν εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο σύστημα όπου από τη μία πέφτουν οι τράπεζες, αδύναμη ηγεσία, είναι στη μέση του πολέμου, δεν έχουν κάποιο στρατηγικό σχέδιο να τους σώσουν και το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να αυξήσουν το χρέος της χώρας κατά 31 τρισεκατομμύρια στην Αμερική? Ναι, καλά ακούσατε. Εδώ ακόμα και η Αργεντινή, η οποία έχει πάρει δάνειο, νομίζω πριν ένα χρόνο ήταν, 44 δισεκατομμύρια από το ΔΝΤ και αν κάνει διάφορες συμφωνίες, συμφώνησε με την Κίνα πριν δύο μέρες να χρησιμοποιήσει επίσημα το κινέζικο yuan, το νόμισμα της Κίνας δηλαδή, για εισαγωγές από την Κίνα και να αφήσει το δολάριο. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλο και λιγότερη χρήση του δολαρίου. Και αυτό που κάνει η Κίνα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πολεμάει την Αμερική και το δολάριο ξεκάθαρα ανοιχτά με κάθε τρόπο, εκτός από άμεσο πόλεμο, άμεση σύγκρουση πολέμου, την οποία θα μπορούσε να γίνει και αυτό, αν και δεν το βλέπω να γίνεται, γιατί υπάρχουν στη μέση και συμφέροντα και οικονομικά συμφέροντα, και αυτό δεν θα ωφελήσει καμιά από τις δύο χώρες. Οπότε η κορύφωση του πολέμου αναμένεται να είναι περισσότερο πάνω στην οικονομία και σε διάφορες άλλες στρατηγίες παρά σε πόλεμο με όπλα κτλ. Και με πυρηνικά όπλα και τα διάφορα. Όπου πιθανόν να δούμε και κάτι τέτοιο, γιατί κάτι προσπαθούν να κάνουν εκεί πέρα στο Ταϊβάν. Θα το αναλύσουμε και σε κάποιο άλλο βίντεο. Αλλά φαίνεται λιγότερες οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή για κάποια άμεση πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, τουλάχιστον προσωρινά. Έτσι. Και στα αλήθεια, αυτή τη στιγμή η Κίνα δεν το χρειάζεται καν αυτό για να κερδίσει έναντι της Αμερικής, γιατί έχει αρκετούς άσους στο μανίκι και ένας από αυτούς είναι την οικογένεια Biden που κατάει στα χέρια της, γιατί πλέον έχουν βγει στη φόρα οι συναλλαγές που έκανε και οι μίζες που έπαιρναν 9 μέλη της οικογένειας Biden, εκατομμύρια από Κίνα για την πώληση πληροφοριών κτλ. Αυτά έχουν βρεθεί όλα, απλώς το σύστημα της δικαιοσύνης στην Αμερική είναι διεφθαρμένο και αργή και δεν ξέρω αν πραγματικά θα βάλουν και ποτέ δικαιοσύνη σε αυτό. Anyway, και πολλά θα μπορούσα να πω για αυτή την κατάσταση, αλλά η ουσία λοιπόν εδώ, βλέποντας όλα σας συμβαίνουν, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι καταστάσεις και πιθανόν την αλλαγή να τη δούμε πολύ πιο σύντομα από ό,τι αναμέναμε. Γιατί σύμφωνα με μια ανάλυση που έχει κάνει ο Ray Dalio, ένας από τους κορυφαίους επενδυτές, δισεκατομμυρίουχους οικονομολόγους κτλ. Στον πλανήτη, έχει πει λοιπόν ότι κάθε 100 χρόνια έχουμε αλλαγή του παγκόσμιου αποθηματικού συναλλάγματος εν ολίγης και ότι αυτό παίρνει περίπου γύρω στα 10 χρόνια να γίνει αυτή η μετάβαση από τη μια χώρα στην άλλη. Αλλά επειδή πλέον τα πράγματα τρέχουν με μεγαλύτερες ταχύτητες λόγω πρώτον της τεχνολογίας, διότι
επικοινωνία μπορεί να είναι πολύ πιο σύντομη, άμεση κτλ. Λόγω των μεταφορών και πολλών άλλων πραγμάτων και της εξέλιξης γενικώς της ανθρωπότητας, βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα περιμέναμε. Από την άλλη, αυτό δεν είναι σε φάση ότι τρέξτε και πωλήστε για να σωθείτε, γιατί το αμερικάνικο δολάριο θα φτάσει σε ένα μήνα, ξέρω εγώ, στο 1%. Δεν είναι ένα τέτοιο καμπανάκι κινδύνου, αλλά όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια πτώση η οποία δεν έχει κάποιο σταμάτημα εκεί πέρα και κάποια αλλαγή πάνω στην πολιτική. Και στα αλήθεια, η αμερικάνικη κυβέρνηση, Fed, Υπουργός Οικονομικών, Biden Administration, το κάνει σκόπιμα. Όσο περίεργο και αν σας ακούγεται και απίστευτο, δείτε απλώς τι λένε με το στόμα τους. Ο Jerome Powell σε μια συνέντευξη, και αυτός την πάτησε με τον ψεύτικο Ζελένσκι, κάποιος υποδιόταν τον Ζελένσκι και έκανε μια συνάντηση, λέει λοιπόν το εξής, ότι ο στόχος που είχε είναι να συρρυκνώσει την οικονομία στην Αμερική. Υπάρχει αυτό το βίντεο στο Twitter, όποιος θέλει να το δει, το έχω κοινοποιήσει, τη δική του ομιλία με το στόμα του. Και από την άλλη, η αμερικάνικη κυβέρνηση να λέει, το Biden Administration δηλαδή, να λέει ότι θέλουν να αυξήσουν το χρέος της χώρας κατά 31 τρισεκατομμύρια, τι να πω. Θα μου πει κάποιος, μα ίσως θα πρέπει να είναι το σωστό να το κάνουνε. Okay. Εγώ θα σας πω το εξής. Όταν βλέπεις αυτή την κυρία που είναι διευθύντρια του ΔΝΤ να λέει πως δεν είχαν καταλάβει ότι με το τύπωμα καινούριου χρήματος θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. Δηλαδή, έχεις βάλει κάποιον, ή κάποια μάλλον, για διευθύντρια του ΔΝΤ και δεν ξέρει ότι με το να τυπώσεις κι άλλο χρήμα δημιουργείς πληθωρισμό, με κάνει να νιώθω genius, με κάνει να νιώθω πανέξυπνος. Και επειδή από εδώ και πέρα θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην Αμερική, γιατί θα γίνει τεράστια μάχη για τις εκλογές του Νοέμβριου του 24, για το ποιος θα γίνει ο πρόεδρος του 24, αν θα κρατήσουν τη δύναμη οι δημοκρατικοί στην Αμερική, το κόμμα των δημοκρατικών ή ο Τραμπ, θα γίνει μακελιό, ήδη γίνεται αυτή τη στιγμή και υπάρχει εσωτερική διαμάχη και η χώρα είναι χωρισμένη αυτή τη στιγμή, μια δύναμη ηγεσία χάος. Αυτή λοιπόν την κατάσταση θα την εκμεταλλευτούν οι χώρες των BRICS και άλλες χώρες για να πάρουν δύναμη και να θα πάρουν προβάδισμα στο να αναπτυχθούν. Και έχουμε λοιπόν πολλά να πούμε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ακριβώς η κατάσταση αυτή, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι το δολάριο έχει τις περισσότερες πιθανότητες να χάσει το ρόλο του σύμφωνα με όλες αυτές τις εξελίξεις. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το σημερινό βίντεο. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια. Ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα και θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτά. Πατήστε επίσης και δίπλα στο καμπανάκι της ειδοποίησης για να λάβετε ειδοποίηση όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Μείνετε συντονισμένοι στο cryptonea.gr και Andreo Academy με τα πιο σημαντικά νέα. Επίσης, όποιος θέλει να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση θα μπορούσε να δει κάποια φανταστικά βιβλία που έχουν στο Andreo Academy που έχουν να κάνουν με οικονομική παιδεία από τους πιο πετυχημένους αυτή τη στιγμή στον κόσμο και μαθήματα που έχουν βάσει εκεί όπως personal development, affiliate marketing, κρυπτονομίσματα κτλ. Αυτά, καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες και τα λέμε στα επόμενα βίντεο.